Όπως γνωρίζουμε όλοι, είμαστε σχεδόν σε προεκλογική περίοδο, παρότι οι εκλογές έχουν προκηρυχθεί στις 26 Μαΐου. Υπάρχει ένα γενικότερο ενδιαφέρον του κόσμου για τις εκλογές και τους συνδυασμούς οποίους θα καταρτιστούν και το ενδιαφέρον που πάρα πολλοί συμπολίτες μας επιδεικνύουν όσον αφορά την εκπροσώπησή τους με το νέο σύστημα του Κλεισθένη πλέον για το Δήμο της Τρίπολης. Σήμερα εδώ θα ήθελα ως επικεφαλής παράταξης Τρίπολη, πρωτεύουσα του Μοριά, να δηλώσω, παρότι το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, την παρουσία μας στις εκλογές αυτές. Πρέπει να γίνει σαφές και ξεκάθαρο ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή που εκπροσωπεί την παράταξη Τρίπολη, πρωτεύουσα του Μοριά, θα είναι παρούσα σε αυτές τις εκλογές. Και βεβαίως μπορεί να παραξενευτείτε και να πείτε πώς είναι δυνατόν να διευκρινίζεις, Δήμαρχε, την παρουσία σας στις εκλογές αυτές. Υπάρχει λόγος. Και ο λόγος που σήμερα είμαστε όλοι εδώ μαζί είναι το γεγονός ότι διαπιστώνω το τελευταίο διάστημα μία σπέκουλα από άλλους συνυποψηφίους μου που προσπαθούν με τους δικούς τους τρόπους να πείσουν τον κόσμο ότι ο Παυλής και η παράταξη δεν ξανακατεβαίνει στις εκλογές. Προσπαθούν δηλαδή να περάσουν ένα μήνυμα το οποίο λέει ότι εντάξει, ο Δήμαρχος κλείνει αυτή τη θητεία, δεν έχει μάλλον διάθεση να συνεχίσει και ότι εμείς είμαστε παρόντες και εν πάση περιπτώσει μπορούμε πλέον να μας στηρίξετε και τα λοιπά, είτε αφορά με τη στελέχωση του φορετίου, είτε γενικότερα με την θέση που ο καθένας εκφράζει όσον αφορά την προτίμησή του για τις εκλογές του Μαΐου. Αυτό λοιπόν θα πρέπει οριστικά και μετά και τα τελειώνει. Είναι γεγονός ότι βολεύει κάποιους να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική. Τους απαντώ λοιπόν υπεύθυνα ότι δεν θα τους το επιτρέψουμε. Και αυτό για ποιο λόγο? Διότι ως Δημοτική Αρχή αυτά τα χρόνια προβήκαμε σε έναν αγώνα απίστευτο για να μπορέσουμε να διορθώσουμε κακό κείμενα της διοίκησης και παράλληλα να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις για να μπορέσει ο Δήμος να λύσει χρόνια προβλήματα τα οποία ταλανίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτή την πόλη και αυτή την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο την πόλη της Τρίπολης βέβαια και όλες τα χωριά μας και το σύνολο του Δήμου μας. Αυτό έγινε, το καταφέραμε, διότι για τα πρώτα 3-3,5 χρόνια όλοι γνωρίζουν και αυτό δεν μπορεί από κανένα να αμφισβητηθεί ότι δεν υπήρχαν χρήματα. Και δεν υπήρχαν χρήματα όχι γιατί είμαστε μόνο στην περίοδο του μνημονίου, το οποίο δυστυχώς τράβηξε πολλά χρόνια, απλά χρήματα ελληνικά δεν υπήρχαν. Μόνο ευρωπαϊκά χρήματα θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε σε διάφορα προγράμματα για να εντάξουμε διάφορα έργα. Αυτά λοιπόν, λόγω του ΕΣΠΑ που έκλεισε το Μάρτιο του 2017, επί της ουσίας, μέχρι το 2017 εκτελούνται έργα τα οποία είχαν σχεδιαστεί πριν από χρόνια, πριν από 4-3, πριν από 17, 5 χρόνια ίσως. Άρα λοιπόν, μέχρι τότε δεν είχε ανοίξει κανένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Εμείς όμως τα 3,5 αυτά χρόνια, παρόλες αυτές τις δυσκολίες και παρότι είχαμε και φοβερή απομείωση εσόδων σε πάρα πολλά επίπεδα, καταφέραμε όχι μόνο να κρατήσουμε τις βασικές λειτουργικές δαπάνες σε υψηλό επίπεδο, καταφέραμε βέβαια παράλληλα να μειώσουμε κοντά στο 50% όλες τις λειτουργικές δαπάνες στο σύνολό τους, εξαιρούμενης της μισθοδοσίας του προσωπικού. Έτσι λοιπόν, μετά το 2017, το Μάρτι, επί της ουσίας το καινούριο ΕΣΠΑ 14-20 που μετατέθηκε για 2017 και μετά, από το Σεπτέμβριο άνοιξε και καταφέραμε να εντάξουμε στο σύνολο των προγραμμάτων που αφορούσαν το Δήμο της Τρίπολης πάρα πολλά έργα. Και αυτό διότι δεν αποτύχαμε σε κανένα. Ό,τι υποβάλαμε, ό,τι βγήκε μάλλον και ό,τι υποβάλαμε,
το προετοιμάσαμε, το εγκρίθη, το υποβάλαμε στο κράτος, χρηματοδοτήθηκε, αναμένονται και άλλες χρηματοδοτήσεις. Έχουμε και άλλα, έργα, δηλαδή, τα οποία το επόμενο μήνα, με δύο μήνες, θα υποβάλουμε. Στο Φιλόδημο, ας σας δώσω ένα παράδειγμα, όπου εκεί και αυτά θα χρηματοδοτηθούν. Πρέπει επίσης να πω και να γνωρίζει ο κόσμος ότι όταν υποβάλλουμε ένα πρόγραμμα για να λύσουμε ένα πρόβλημα, έχουμε εκ των προτέρων χρηματοδότηση. Δεν το υποβάλλουμε για να το υποβάλλουμε. Γι' αυτό είπα εξ αρχής ότι κανένα πρόγραμμα από αυτά που υποβάλλουμε δεν απέτυχε. Έτσι λοιπόν καταφέραμε και έχουμε ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό απόθεμα χρημάτων για λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης, με συνολική παρέμβαση σε όλους τους τομείς που μπορεί κανείς να σκεφτεί ή που υπήρχε δυνατότητα χρηματοδότησης που τα εκμεταλλευτήκαμε στο 100%. Αυτό λοιπόν έχει ενοχλήσει πάρα πολλούς, διότι είχαν μάθει σε ένα σύστημα πριν τις εκλογές να μπορούμε να εκτελούμε κάποια πραγματάκια την τελευταία στιγμή για να βλέπει ο κόσμος. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι συμπολίτες μας να απολαύουν τα έργα τα οποία τα έχουν ανάγκη. Τα έργα αυτά να είναι χρηματοδοτημένα, να είναι βέβαιο ότι θα γίνουν, γιατί υπάρχει χρηματοδότηση και θα εκτελεστούν. Επίσης, να τονίσω ότι η διαδικασία της χρηματοδότησης μέχρι την εκτέλεση ενός έργου παίρνει αρκετούς μήνες, διότι οι δημοπρασίες πλέον με τον καινούργιο νόμο που γίνονται είναι χρονοβόρες. Και δεν αφορά βέβαια το Δήμο της Τρίπολης, αφορά το σύνολο της χώρας, του δημόσιου τομέα. Έτσι λοιπόν, έχουμε έργα προς εκτέλεση, έργα που υπάρχουν ανάδοχοι, έργα που προκύπτουν ανάδοχοι το επόμενο διάστημα, έργα που θα προκύψουν ανάδοχοι το επόμενο διάστημα και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν, όπως είπα, έχει θορυβήσει πάρα πολύ την αντιπολίτευση του Δήμου Τρίπολης, που προσπαθούν με τον δικό τους γλαφυρό τρόπο να περάσουν κάποια μηνύματα ότι αυτή η Δημοτική Αρχή δεν μπόρεσε να κάνει κάποια πράγματα. Αυτή η Δημοτική Αρχή, θέλω να δηλώσω στους συμπολίτες μου, ότι κάνει τόσα και όλα αυτά που έχουν διασφαλιστεί είναι τόσα, ώστε να γίνει τα τελευταία 30 με 50 χρόνια στην περιοχή μας. Είναι μεγάλα τα νούμερα, τα μεγέθη και οι παρεμβάσεις των έργων και τα νούμερα, και αυτά όλα θα τα απολαύουν οι συμπολίτες μας στο αμέσως επόμενο διάστημα, από τη στιγμή που θα μπει ο εργολάβος μέσα και θα ολοκληρωθεί ένα έργο. Σε κάθε περίπτωση, γιατί συζητούμε σήμερα και γιατί θέλω να δημοσιοποιηθούν μερικά πράγματα, είναι ακριβώς αυτό που είπα και στην αρχή της συζήτησής μας. Δεν μπορεί με τη σπέκουλα να πείσουν τον κόσμο ότι κοιτάξτε, η Δημοτική Αρχή αυτή δεν έχει κάνει κάποιο έργο, αλλά δεν ενδιαφέρεται, ίσως δεν είχε δυνατότητα, ίσως δεν μπορούσε, και για το λόγο αυτό λοιπόν δεν πρόκειται να έχει καμία συμμετοχή στις επερχόμενες εκλογές. Θέλω να δηλώσω λοιπόν παρόν και εγώ και όλοι οι συνεργάτες μου το επόμενο διάστημα, και επίσης κάτι ακόμη. Επειδή παρακολουθώ τελευταίως ανακοινώσεις υποψηφίων σε μικρό αριθμό, ανά εβδομάδα, ανά 10 μέρες, ανά 20 μέρες υποψηφίων από διάφορες παρατάξεις, εμείς λοιπόν την ανακοίνωση της παράταξής μας των ονομάτων θα την κάνουμε σε δύο δόσεις. Μία θα γίνει τέλος Φεβρουαρίου, που θα είναι το 50 με 60% των υποψηφίων, και μία τέλος Μαρτίου, που θα είναι το σύνολο του ψηφοδελτίου. Δεν μας βιάζει κανείς, έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας, προκειμένου και ανανέωση να γίνει στο ψηφοδέλτιο, γιατί θα γίνει πολύ μεγάλη ανανέωση, να το τονίσω αυτό, με πολλά νέα πρόσωπα, αξιόλογα πρόσωπα, συμπολίτες μας οι οποίοι ενδιαφέρονται να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, αλλά παράλληλα θα κρατήσω από τον κορμό που είχα στις προηγούμενες εκλογές ένα μέρος που εγώ θεωρώ ότι αυτοί είναι ικανοί να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους συμπολίτες μου. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα ανανεωμένο ψηφοδέλτιο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ήδη δεν θέλω να σας κρύβω ότι είναι περίπου στο 80% έτοιμο το ψηφοδέλτιο, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή να μπούμε σε αυτή την πλειοδοσία που κάποιους ενδεχομένως τους απασχολεί βέβαια. Εμένα δεν με απασχολεί αυτό. Αυτό που απασχολεί
να υπάρχει μια σοβαρότητα σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, να είναι πρόσωπα ικανά να υπηρετήσουν τους συμπολίτες μας, να είναι πρόσωπα με εμπειρία και με μεγάλο ενδιαφέρον, πραγματικά το λέω, για να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες στους συμπολίτες. Βέβαια δεν μπορούν να βγουν όλοι. Οι πολίτες θα αποφασίσουν το ποιοι θα είναι αυτοί που θα εκλεγούν. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και με αυτό το εκλογικό σύστημα που έχουμε της απλής αναλογικής, που σημαίνει με λίγα λόγια θα έχουμε συμμαχίες, να το πω, εντός εισαγωγικών, μεταξύ παρατάξεων, αυτό είναι, αυτό σημαίνει δημοκρατία, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να, είμαστε, να έχουμε το δικαίωμα του διαλόγου μεταξύ μας, να συμφωνούμε σε μια κοινή πορεία σε βασικά ζητήματα που απασχολούν τους συμπολίτες. Έτσι λοιπόν, δεν με φοβίζει αυτό. Θεωρώ ότι μπορεί στο τέλος να αποδειχθεί ότι είναι θετικό, ότι θα προσφέρει περισσότερα θετικά πράγματα από ότι μια παράταξη μόνη της να αποφασίσει αυτή και κανείς άλλος. Και επίσης εδώ θα καταρρευθεί και ο μύθος ότι από το λέει η συμπολίτευση, εμείς θα απαντήσουμε αρνητικά σε βασικά ζητήματα και θα απαντάμε δεν θα το ψηφίζουμε. Εδώ δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια.